πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Παλάλα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βανίκο. Καλώς όρισες και πάλι στο μπασκετάκι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου, τρία παιχνίδια στην φετινή χρονιά. Ανόρθωση ΑΕΛ. Τρία παιχνίδια η ομάδα της ΑΕΛ τα έχει χάσει. Τι θα πρέπει να αλλάξει η ΑΕΛ στην φετινή, στα παιχνίδια της τελικής φάσης για να καταφέρει να πάρει το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ομάδας? Εντάξει, θα ξεχωρίσω από τα τρία παιχνίδια τα δύο πρώτα, γιατί στην ουσία αγωνιζόμασταν με άλλη Αμερικάνα και είχαμε και ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Οπότε στην ουσία κρατώ το τελευταίο παιχνίδι που ήταν ένας τελικός κυπέλλου. Διαφήμιση πραγματικά για το άθλημα της καλαθόσφαιρας όσον αφορά το γυναικείο. Ναι, πολύ όμορφο παιχνίδι από πλευράς διακύμασης του σκορ. Ναι. Προσπαθήσαμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μαζί με την καινούργια μας τη ξένη να βγάλουμε έναν πολύ διαφορετικό πρόσωπο, έναν λίγο πιο, όχι λίγο, αρκετά πιο γρήγορο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά καλοί για 37 λεπτά. Όμως στο τέλος πιστεύω ότι και ψυχολογικά λίγο ατυχία, ξέρεις, για να πάρεις έναν κύπελλο ή να χάσεις έναν κύπελλο χρειάζεσαι και την τύχη με το μέρος σου. Ειδικά όταν ανταγωνίζονται δύο εισάξιες ομάδες. Αυτό που λέμε εμείς πριν από το παιχνίδι, ότι θέλει πάθος, θέλει ενέργεια, θέλει να κερδίζεις τις 50-50 μάχες, χρειάζεσαι όμως και την τύχη. Νομίζω ότι χάνοντας βλέπουμε ότι δεν είχαμε και την τύχη στο μέρος μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάναμε αρκετά λάθη, ώστε να καταφέρουμε, γιατί θεωρώ ότι ήταν κατόρθωμα δικό μας το ότι χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήσουν άτυχος έπρεπε να κάνεις κάποια λάθη τα οποία σε κάποια σημεία ήταν και αδικαιολόγητα. Νομίζω όμως ότι από την ημέρα που τελείωσε ο τελικός έχουμε πραγματικά γίνει άλλη ομάδα και θεωρώ ότι και τα 3, 4 ή 5 παιχνίδια θα είναι και αυτά μια διαφήμιση του μπάσκετ. Γιώργο, στον τελικό τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το δω το παιχνίδι, την ανόρθωση την διέκρινε το inside game. Έχει αντίδοτο η ΑΕΛ σε αυτό το inside game της ανόρθωσης? Υπάρχει. Αυτό θα το δούμε σήμερα το βράδυ. Α, θα είναι η έκπληξη δηλαδή. Εντάξει. Κοιτάξτε, στον τελικό νομίζω ότι κάναμε κάποια πράγματα. Κάποιες στιγμές τα καταφέραμε, κάποιες στιγμές δεν τα καταφέραμε. Έπρεπε να διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες στον τρόπο να αντιμετώπισης την Τέλβα. Σίγουρα όμως είναι μια παίχτρια η οποία είναι φοβερά καλή, φοβερά δυνατή, με φοβερές εμπειρίες στην Ευρώπη, ούτως ώστε δεν είναι εύκολο το έργο. Χρειάζεται 100% συγκέντρωση και 100% ενέργεια όταν την έχεις αντίπαλος. Ψυχολογικά αυτό το... Ανεξάρτητα αν εσύ δεν μετράς τα δύο πρώτα παιχνίδια, ανεξάρτητα... Όχι, δεν είπα ότι δεν τα μετρώ, απλά είπα ότι επειδή η ομάδα είναι νωρίτερα. Ναι, αυτό που είπα νωρίτερα στο 3-0. Πανίκο μου, δυστυχώς μετρώ την κάθε μου ήττα. Λοιπόν, ανεξάρτητα, όπως τέλος πάντων πήγε η χρονιά, δημιουργεί μία πίεση το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει η ΑΕΛ ακόμη να κερδίσει την ανόρθωση? Η αλήθεια είναι ότι όταν αγωνίζεσαι στην ΑΕΛ, την πίεση την έχεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σίγουρα, τώρα που είναι τα play-offs, σίγουρα η πίεση αυξάνεται, όμως είμαστε μια ομάδα η οποία, ναι, μεν έχουμε χαμηλό ποσοστό ηλικίας, όμως είναι παίκτες οι οποίες από τα 15 τους παίζουν στο γυναικείο ή στη γυναικεία καλαθόσφαιρα, παίζουν στο πιο ψηλό επίπεδο της Κύπρου. Έχουν περάσει από αμέτρητους τελικούς και νομίζω ότι είναι έτσι ένα πολύ μικρό πλεονέκτημα που έχουμε απέναντι στην ανόρθωση, που έχει και αυτοί δύο-τρεις πολύ εμπειρές παίκτριες με τις ίδιες παραστάσεις με τις δικές μας. Όμως σαν ομάδα θεωρώ ότι είναι εκεί το ένα μικρό πλεονέκτημα που έχουμε απέναντι στην ανόρθωση, που βέβαια η ανόρθωση έχει το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Να μου κάνεις. Η Άρη στο ποδόσφαιρο θα πάρει το πρωτάθλημα. Το σκέφτεσαι. Η Άρη στο ποδόσφαιρο ελπίζω να βγούμε στην Ευρώπη και ό,τι καλύτερο έρθει θα είναι ευχής έργο. Α, είναι σαν να ακούω τον Κέρκες. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό σου βράδυ. Καλή επιτυχία.